η αίσθηση ομοιότητας. Αυτά τα πορτρέτα της Μέριλιν τελικά τοποθετούν ένα σκαλί ακόμα πιο ψηλά το σημείο που είχε τοποθετηθεί η Μέριλιν σαν ένα είδος icon, εμβληματικής εικόνας που χειραγωγεί τη λίμπιντο των εκατομμυρίων ανδρών ανά τον κόσμο. Ή ο τρόπος που το δουλεύει εδώ ο Warhol με την ασύμπτωτη λειτουργία των χρωματικών τόνων της μεταξωτυπίας έρχεται και ακυρώνει αυτό το πράγμα. Τι ακριβώς κάνει ο Warhol με τη Μέριλιν και πώς σχετίζονται αυτά με αυτόν τον τρόπο. Ο Warhol έχει δουλέψει πάρα πολύ το θέμα της δημόσιας περσόνας σε ένα ταυτόχρονο τρόπο προσέγγισης που είναι ημνητικός και καθηλωτικός και αποκαθηλωτικός, δηλαδή το βλέπω, το λατρεύω και ταυτόχρονα καταραίει μέσα μου. Ο Warhol ενδιαφερόταν πάρα πολύ για την κοινωνική πραγματικότητα της εποχής του. Ήρθε σε αντίθεση με τις τάσεις του αφηρημένου εξπρεσιονισμού που ήταν seclusion, ένα είδος απομόνωσης, Pollock, Rothko, ένα είδος απομόνωσης και πνευματικής αναζήτησης στα απίθμενα και δυσδιόρατα βάθη του εσωτερικού μου ταραγμένου και αγωνιώδους ψυχισμού. Αυτό ήταν ο αφηρημένος εξπρεσιονισμός. Έδωσε εκπληκτικά έργα υψηλής πνευματικότητας και ψυχαναλυτικού τρόμου. Αλλά ο Warhol αισθανόταν ότι βρίσκεται σε έναν κόσμο ο οποίος τρέχει με πατημένα γκάζια. Σινεμά, μουσική, η Μέριλιν, ο Πρίσλεϊ, η Τζάκι, δημοσιότητες και όλο αυτό του φαινόταν εξαιρετικά γοητευτικό. Δεν μπορούσε όμως αυτό το γοητευτικό να το δει παρά μόνο με ένα κριτικό τρόπο. Και ο κριτικός τρόπος ήταν η αναπαραγωγή του μέσα από μια τεχνική, η οποία τεχνική θα χρησιμοποιούσε την ελκυστική παλέτα του σύγχρονου καταναλωτικού κόσμου, αλλά θα τη λειτουργούσε με ασύμπτωτες εφαρμογές. Δηλαδή, να σου το πω πιο απλά, ο Warhol λέει, εγώ δεν μπορώ να ζωγραφίσω σαν το Rembrandt. Ήταν καλός σχεδιαστής, αλλά εγώ δεν μπορώ να ζωγραφίσω σαν το Rembrandt. Γιατί, και δεν έχει και νόημα να ζωγραφίσω το Rembrandt, γιατί σε ένα τέτοιο κόσμο, τόσο γοητευτικό, με τόσα χρώματα, με τόση λάμψη, το έργο που θα κάνω ως Rembrandt ή ακόμα και ως Σεζάν, δεν θα είναι τόσο ελκυστικό. Η τέχνη, αισθάνεται υπό πάρτι γενικά και εγώ πολύ ειδικότερα, η τέχνη όταν μπει σε αυτόν τον ανταγωνισμό με την εποχή της, θα χάσει γιατί η αληθινή ζωή τρέχει, όπως είπαμε και πριν, με πιο πατημένο γκάζι και είναι πιο ελκυστική. Και σίγουρα θα προτιμήσει κάποιος να πάει μια βόλτα σε ένα λουσάτο χώρο με μια πανδεσία χρωμάτων και αισθήσεων από το να βυθιστεί σε ένα white cube για να βλέπει τη μουντή επιφάνεια μου σαν μαύρο. Το βλέπουμε. Μην κοιτάτε εμείς που είμαστε και φιλότεχνοι και δεν είναι τόσο έντονο το δίλημα. Δείτε τι επισκεψιμότητα των μουσείων. Ναι. Φτάνουμε λοιπόν σε μια κοινωνία και ο Warhol, γιατί θα λέμε όλα αυτά, για να πάμε στον Warhol και να πούμε ότι ο Warhol βρίσκεται απέναντι σε αυτό και λέει: εάν εγώ δουλέψω με όρους παλιάς τέχνης, η ζωή θα με νικήσει. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν και εγώ αυτό που έχει τα γοητευτικά κομμάτια της αληθινής ζωής. Τον Πρίσλεϊ, τη Μέριλιν, τη Τζάκι, τον έναν, τον άλλο. Και θα τα ζωγραφίσω με χρώματα μεταξωτυπίας που είναι πιο λαμπερά και από τα πιο λαμπερά προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Και θα φτιάξω μια χρωματική πανδεσία που θα έχει θεματολογία αυτή. Αλλά αυτό όμως θα το δουλέψω με την ίδια αποστασιοποίηση που το αισθάνομαι. Γιατί ξέρω ότι είναι ψέμα. Ο Warhol ξέρει ότι όλο αυτό είναι ένα ψεύτικο οικοδόμημα. Είναι μια δημιουργία αναγκών. Δεν την έχουμε αυτή την ανάγκη. Μια κοινωνία θέλει να βγάλει κέρδος από αυτό και μας τη δημιουργεί. Και εμείς μετά πρέπει να την καταναλώσουμε για να διατηρήσουμε την ψυχική και συναισθηματική μας ισορροπία. Αυτό λοιπόν το ξέρει και θέλει να φτιάξει εικόνες που να είναι τόσο δυνατές όσο είναι οι αληθινές εικόνες του σινεμά, της τηλεόρασης, της ψηφιακής εικόνας, του σούπερ μάρκετ, της χλυδής, της σύγχρονης αισθητικής, του λούστρου των αυτοκινήτων, της γοητείας που ασκεί όλη αυτή η καταναλωτική αίσθηση, αλλά ταυτόχρονα ο τρόπος που το κάνει,
εδώ, και εδώ πρέπει να βάλουμε και το αντίστοιχο κομμάτι που έγινε παραγωγή. Faces and names, to me they're all the same, λέει ο Λουρίντ εδώ, σε ένα ομάζ στον... ένα τραγουδάκι, όταν πέθανε ο Μόρκο, να βγάλει ένα πολύ ωραίο δίσκο ο Λου Ρίντ. Και αυτό το τραγουδάκι ήταν για αυτόν και για αυτά τα πορτρέτα. Λοιπόν, η Μέρλιν. Κοιτάξτε όλη αυτή την εμβληματική εικόνα και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και πώς μου μιλάει για την έννοια παραγωγής. Η σύγχρονη κουλτούρα. Κάτσε να πούμε, Ιωάννη, να το βάζω. Η σύγχρονη κουλτούρα δημιουργεί την υπεραξία του αντικειμένου από τον κλωνοποιημένο πολλαπλασιασμό του. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε ότι η Μόνα Λίζα, η Τζοκόντα του Λεωνάρντο Νταβίντσι είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα στην ιστορία της τέχνης. Το ξέρουν ακόμα και αυτοί που δεν έχουν πάει να τη δουν. Πού το ξέρουν? Γιατί υπάρχει σε όλα τα βιβλία, μέχρι και στα σοκολατάκια. Υπάρχει παντού. Είναι μια εικόνα η οποία η σύγχρονη καταναλωτική κουλτούρα μου δίνει τη δυνατότητα να την πολλαπλασιάσω. Να την κλωνοποιήσω σε όλες τις μορφές και όλα τα επίπεδα. Εγώ λοιπόν έχω κατακορίσει πλέον μέσα στο μυαλό μου την Τζοκόντα σαν ένα σημαντικό αριστούργημα. Δεν την έχω δει ποτέ. Σχημαλώμαι έτσι. Δεν την έχω δει ποτέ. Γι' αυτό και θα δείτε ότι αν ρωτήσετε τους μισούς ανθρώπους που επισκέπτονται το Λούβρο και πάνε και βλέπουν την Τζοκόντα, αισθάνονται απογοητευμένοι. Δεν αυτό ήταν τελικά. Αυτό είπε και αν καταφέρεις και κυρίες από τα στήθη του κόσμου που την περιβάλλουν και κάτι να δεις ένα χρόνο. Ναι, όταν καταφέρεις να τη δεις ότι θέλει το πρώτο γκρουπ πριν στο επόμενο, χώνεσαι και τη βλέπεις, αυτό ήταν που έχει ξεκινήσει όλο τον κόσμο σε αυτό το πιο σημαντικό. Γιατί προκύπτει αυτό, δεν είναι ωραίο έργο, αριστούργημα. Αλλά είναι αναντίστοιχος ο πολλαπλασιασμός της εικόνας της. Τι θέλω να πω, ότι απέκτησε μία σημασία πολύ μεγαλύτερη μέσα από την πυκνότητα της παρουσίας της παντού. Παντού. Αυτό σημαίνει ότι η σύγχρονη κουλτούρα αυτή, η μαζική κουλτούρα την οποία βιώνουμε, λειτουργεί μέσα από την επανάληψη. Όσο πιο πολύ επαναλαμβάνεται αυτό το πράγμα, τόσο πιο πολύ εκτόπισμα αποκτά. Το βλέπετε και παντού, ας πούμε. Από τους ανθρώπους που επισκέπτονται όλα τα πάνελ, τα τηλεοπτικά και ξαφνικά τους γνωρίζουμε, ενώ είναι τενεκέδες και δεν έχουν καμία αξία ούτε στο επάγγελμά τους ούτε πουθενά, μέσω του socializing και της συχνότητας αυτής πολλαπλασιαζόμενης εικόνας της παρουσίας τους, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι δικηγόροι, επειδή έχω φίλους δικηγόρους, οι δικηγόροι που εμφανίζονται στα τηλεοπτικά πάνελ έχουν ένα κασέ πενταπλάσιο από αυτό που έχουν πολύ καλύτεροι νομικοί και δικηγόροι. Οπότε ζω σε ένα πράγμα το οποίο πιθανόν να είχε δει και ο Μποντριγιάρ, είναι μια πραγματικότητα όπου πλέον το φαντασιακό αρχίζει και υποκαθιστά το πραγματικό. Ο Γουόρχολ το ξέρει αυτό. Ξέρει ότι αυτό δεν είναι κάτι palpable, κάτι αυτό. Ξέρει ότι είναι μια εικόνα που τη βλέπω παντού και που έρχεται και φωλιάζει στις ονειρόψεις όλου του ανδρικού πληθυσμού και δικαίως. Αλλά δεν είναι δική μου, δεν μπορώ να την έχω. Είναι ένα ψέμα, ένα χαρτί, ένα σελιλόιντ, είναι ένα πράγμα ψεύτικο, είναι ένα τύπωμα, ένα τυπωμένο χαρτί. Ο Γουόρχολ λοιπόν, με πάρα πολύ εμβληματικό τρόπο, μου δείχνει αυτό το τυπωμένο χαρτί με όλες τις ασύμπτωτες λειτουργίες. Δηλαδή, γιατί δεν πέφτουν ακριβώς εκεί αυτά που έπρεπε να πέφτουν και ξαφνικά αυτό το τόσο ειδονικό χαμόγελο γίνεται τερατώδες και σχεδόν τρομακτικό. Οπότε έχω μία με το ένα πόδι ο Γουόρχολ πατάει στην έλξη που ασκεί στο σύγχρονο άνθρωπο η μαζική κουλτούρα με τα φώτα και τις λάμψεις της και με το άλλο πόδι στη συνειδητοποίηση ότι αυτό είναι ένα ψεύτικο οικοδόμημα. Θα μου πείτε, αν το παραδέχετε ότι είναι ψεύτικο οικοδόμημα, γιατί δεν κάνει πολιτική τέχνη όπως κάνουν οι άλλοι τη δεκαετία του 50 και του 60? Γιατί δεν μπορεί να αποστρέψει το βλέμμα του από αυτό. Γιατί είναι πολύ ελκυστικό. Είναι σαν αυτό που κάνουμε κι εμείς, που πάμε, ας πούμε, τρεις μέρες το καλοκαίρι και λέμε, τώρα εγώ θα ξαναγίνω ο άνθρωπος του Ζαν Ζαν Ρουσό.
Έτσι, θα είμαι στη φύση, στο χώμα και μετά μας πιάνει εξάρτηση και με το που τελειώνει το τριήμερο ψάχνουμε να βρούμε το κινητό μας, το λάπτοπ, το ένα, το άλλο, μπαίνουμε και χάνουμε όσο χρόνο χάσαμε στην ωραία εκδρομή του τριήμερου, χάνουμε στο να δούμε τα μηνύματα που μας στείλανε όταν πλέον βρεθούμε σε σημείο που να υπάρχει σύνδεση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι σαν να έχουμε μια πλήρη συνειδητοποίηση κι εμείς της έννοιας της κατασκευής. Αυτά είναι πράγματα που διαπραγματεύονται κυρίως ο Λιωτάρ και ο Μποντριγιάρ, που είναι πιο η θεωρητική, ας το πούμε, του μεταμοντερνισμού. Είναι δηλαδή αυτή η αίσθηση του postmodernism, του μεταμοντέρνου, που λέει ότι η πραγματικότητα σιγά σιγά υποκαθίσταται από τη συγκρότησή της και ότι ενώ πάντα οι άνθρωποι έψαχναν να βρουν μία πραγματικότητα, τώρα συνειδητοποιούν ότι δεν υπάρχει μία πραγματικότητα, αλλά υπάρχουν πολλές κατασκευές της πραγματικότητας. Και αυτό λοιπόν ο Warhol, σαν να το διαισθάνεται ήδη από τη δεκαετία του 60 και κάνοντας αυτά τα πορτρέτα, τα οποία θα δείτε... Ήταν star ο Warhol όμως. Ήταν star ο Warhol. Ήταν star και ο ίδιος, αλλά ήταν και αντιστάρ μαζί. Ναι. Δηλαδή όλα τα πρεζόνια, όλοι τοξικομανείς, όλοι οι εναλλακτικοί, όλοι οι γκέι, όλοι οι drag queens της Νέας Υόρκης πήγαιναν στο Factory, αλλά ταυτόχρονα στο Factory πήγαιναν και όλα τα celebrities. Οπότε υπήρχε ένα fusion ανάμεσα στο mainstream και στο alternative και το deadly alternative, όχι δηλαδή απλώς alternative. Ήταν δηλαδή ακραίες καταστάσεις. Έτσι, μην κοιτάτε τώρα που θαυμάζουμε τις φωτογραφίες του Robert Mapplethorpe και την Patti Smith και όλα αυτά. Όλο αυτό το πράγμα τότε ήταν τερματισμένο. Οπότε όλη αυτή η πολυσυλλεκτικότητα είχε να κάνει με αυτό που λέμε για τον Warhol ως ενεργητική απάθεια του Warhol, γιατί ήταν και απαθής. Δηλαδή ήταν σαν να βλέπω τον κόσμο να έχει γκρεμιστεί μέσα μου η ψευδαίσθηση που θα τον αλλάξω, έτσι. Δεν πέρασε από την κομματική νεολαία αυτός, γιατί ήταν Σλοβάκος ο παπάς που ήρθε. Και το ζήσε, την έζησε την ιστορία στα γιαπιά και τις οικοδομές στο Πίτσμπουργκ, στην Πενσιλβάνια. Γόνος, έτσι. Οπότε το είχε ζήσει και είχε δει τη διάψευσή του. Οπότε ήξερε ότι και να πάω σε μια διαδήλωση φιλελληνική, τι νομίζεις, θα αλλάξει τον κόσμο. Και αντιμετώπιζε με μία αυτό που λέμε δημιουργική και ενεργητική απάθεια αυτό που σας έλεγα πριν τα δύο πόδια. Με το ένα πόδι τον τράβαγε όλος αυτός ο ωραίος κόσμος, με τον άλλο πόδι όμως δεν μπορούσε να ταυτιστεί μαζί του γιατί ήξερε το ψέμα του. Άρα η όλη του το έργο του απλώθηκε σε έναν τρόπο που θα μου έδειχνε ακριβώς αυτό τη διπολική στάση που έχουμε όλοι μας σαν άνθρωποι απέναντι σε τέτοια πράγματα. Οπότε αυτό, ο τρόπος... Ο τρόπος που το αντιμετώπισε έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και άσκησε μια πάρα πολύ έντονη επίδραση στον Ai Weiwei και στον τρόπο με τον οποίο και αυτός συνθέτει αυτές τις αναφορές με ένα αρκετά έτσι πολυσχηδή τρόπο. Αλλά βλέπετε σε ορισμένα πορτρέτα της Marilyn πως υπάρχει αυτό το ασύμπτωτο στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο. Μπράβο, αυτό πάει ωραία αυτό. I'll be your mirror reflect what you are in case you don't know. Θα είμαι ο καθρέφτης σου να σου δείχνω ποιος είσαι αν δεν το ξέρεις. Αυτό είναι. Σαν
σιγά σιγά όλο αυτό το πράγμα με το οποίο παθιαζόμαστε, σιγά σιγά να εξασθενεί και να χάνεται, γιατί ήταν απλά μια κατασκευή και ξανεμίζεται στο θάβωμα του χαρτιού και μπουκώνει στην υπερβολή του μελανιού. Όλα αυτά δηλαδή είναι ένα είδος εξαιρετικά ενδιαφέροντα σχολιασμού απέναντι στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος προσλαμβάνει τη μαζική κουλτούρα. Το ίδιο γίνεται και στην πολιτική. Με τη σειρά με το ΜΑΟ, με την οποία θα συνδέσουμε και την άλλη φορά, με τη σειρά με το ΜΑΟ λοιπόν έρχεται να κουβεντιάσει για το πώς τελικά αυτές οι προσωπικότητες, όπως ο ΜΑΟ, όπως ο Στάλιν, όπως ο Χίτλερ, τα λέω απλώς σαν πολύ γνωστή προσωπικότητα, όχι πως έχουν σχέση μεταξύ τους αυτοί, γίνονται icons που χειραγωγούν εκατομμύρια ανθρώπων μέσα από την εμβληματική τους παρουσία. Και εδώ τους αντιμετωπίζει πάλι με τον ίδιο τρόπο αυτή την ασύμπτωτη έτσι, τοποθέτηση στις εξαιρετικές μεταξιοτυπίες του. Επίσης, χρησιμοποιεί πολύ και την έννοια της αισθητικοποίησης, του aesthetization. Δηλαδή, της αισθητικοποίησης του πόνου, της αισθητικοποίησης του ατυχήματος, το οποίο δεν μας έχει 50 χρόνια μετά από τότε που μας είπε ο Warhol, πρόσεξε το αυτό, που άρχιζε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έπαιρνε τις άσχημες εικόνες από δυστυχήματα, ηλεκτρικές καρέκλες, αυτά, των εφημερίδων, τις αναπαρήγαγε φωτομηχανικά μέσω της μεταξωτυπίας και τις αισθητικοποιούσε, θέλοντας να μου κρούσει άλλον ένα κόδωνα του κινδύνου, απέναντι σε αυτό να μου πει η τηλεόραση πια σήμερα για μας, αισθητικοποιεί αυτά τα γεγονότα. Σε εθίζει στο να σου αρέσει να τα βλέπεις. Όταν είχαν πέσει δίδυμοι πύργοι, αλλάζαμε εμείς οι παλιότεροι κανάλι να το δούμε και με άλλη λήψη, και στο άλλο κανάλι, και στο άλλο. Όταν γίνεται μια πυρκαγιά, αλλάζαμε κανάλι να το δούμε ξανά και ξανά και ξανά. Και δεν διερωτηθήκαμε γιατί ασκεί πάνω μας τέτοια έλξη αυτή η εικόνα της καταστροφής και θέλουμε να τη δούμε και να την ξαναδούμε και να δούμε λεπτομέρειες και να δούμε αυτά. Μήπως αυτή η μαζική κουλτούρα αισθητικοποιεί την καταστροφή και τον πόνο των ανθρώπων και απλά εμείς νομίζουμε ότι διψάμε για ενημέρωση, αλλά από ανθρώπους, κάνουμε ένα dehumanization, αποκτηνωνόμαστε, χάνοντας ουσιαστικά αυτή την υγιή ανθρώπινη σχέση μας. Ο Warhol λοιπόν με την αισθητικοποίηση και οδηγώντας μας σιγά σιγά στο απόλυτο κενό. Κοιτάξτε τα δύο φύλλα της μεταξωτυπίας με τα δυστυχήματα και το απόλυτο κενό, την απώλεια. Η απώλεια δεν είναι μόνο η ζωή που χάνεται στο δυστύχημα, είναι και αυτό που χάνω εγώ εθιζόμενος στην κατανάλωση των εικόνων που πολλές φορές συγκροτούν πραγματικότητες. Το ίδιο και με την ηλεκτρική καρέκλα. Ένα απέσιο θέαμα αισθητικοποιούμενο. Αυτή λοιπόν η αισθητικοποίηση του Warhol δεν είναι ότι λατρεύει την ηλεκτρική καρέκλα ή ότι είναι υπέρ της αναδικής ποινής και της χρήσης της, είναι κυρίως ότι διαισθάνεται τον κίνδυνο της αισθητικοποίησης, με τον οποίο είμαστε τώρα με την προσφυγική κρίση ακόμα πιο αντιμέτωποι εμείς και ακόμα δεν έχουμε βρει τρόπο να το διαχειριστούμε. Ακόμα. Οπότε εδώ είναι ένα έργο το οποίο εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται καθόλου πολιτικό, γιατί αυτός δεν ήταν πολιτικοποιημένος με την έννοια του Ai Weiwei ή με την έννοια άλλων καλλιτεχνών, αλλά που είναι πολύ βαθιά πολιτικό, απλώς διατυπώνει τον τρόπο του μέσω αυτών των καλλιτεχνικών αναφορών. Και εδώ, μια καλή ερώτηση, εδώ ας πούμε το 64, πήρε από τα αρχεία της αστυνομίας τους πιο 13 Most Wanted Men, λέγεται αυτό το έργο, οι 13 πιο καταζητούμενοι άνθρωποι. Από το 1962 τα αρχεία της αστυνομίας και ήταν οι 13 πιο καταζητούμενοι άνθρωποι. Αυτοί πήρε λοιπόν τις φωτογραφίες, τις μεγέθυνε και έφτιαξε ένα mural, μια τοιχογραφία, στο World's Fair, στο Μήλιο στη Νέα Υόρκη, γιατί είχαν δώσει σε 16 καλλιτέχνες να φτιάξουν ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο για αυτήν την παγκόσμια έκθεση. Ο Warhol λοιπόν πήρε και έκανε αυτό. Αυτό. Το οποίο δεν πρόλαβε να το δει και κανένας, γιατί δύο μέρες κράτησε, γιατί μία μέρα μετά γίνεται της έκθεσης, μόλις διαπίστωσαν ότι αυτό, ξαφνικά. Είναι σαν να πάρεις τους πιο στιγνούς εγκληματίες που είναι στις φυλακές και να τους... δηλαδή,
το επιζωγράφησαν με μπογιά ένα silver αλουμινίου, θα σας δείξω, και στα γένεια ήταν έτσι χρωματισμένο και από κάτω υπήρχε αυτό. Γιατί ξαφνικά τι προβοκατέρ είναι αυτό, τι κάνεις, εδώ πέρα είναι η παγκόσμια έκθεση. Τι θες να πεις με αυτό δηλαδή. Μέσα εδώ υπάρχει χρήμα, μέσα εδώ υπάρχει εμπορική συναλλαγή, υπάρχει παγκοσμιοποίηση, υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει κύμα, υπάρχει το άλλο, υπάρχει άλλο. Και εσύ σαν έργο μου βάζεις τους εγκληματίες. Και αυτή δηλαδή η τοποθέτηση του World Fair μαζί με τους 13 Most Wanted Men ξαφνικά είναι τόσο προβοκατόρικη σαν αυτό που δεν μπορεί, δημιουργεί μια φοβερή αντίδραση. Και με κάνει να ξαναδώ λίγο πάλι το in και το out. Αυτούς που ήταν στην πρόσωψη του κτηρίου και αυτούς που ήταν μέσα στο κτίριο. Και πιθανόν να καταλάβω ότι κάποιοι από τους εγκληματίες αυτούς εδώ δεν είναι τόσο εγκληματίες όσο λέει η ποινή τους ή η θανατική ποινή που θα ακολουθεί στην καρέκλα, και κάποιοι από τους μέσα είναι και λίγο εγκληματίες και δεν ξέρω αυτό το in και out.